Αναστάτωση έχει προκαλέσει ο θάνατος τριών νεογνών και άλλων τεσσάρων που είναι μολυσμένα από το φωνικό μικρόβιο κλεψιέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη. Ένα μικρόβιο το πλέον ισχυρό στα αντιβιωτικά. Για το θέμα αυτό μίλησε ο διευθυντής της νεογνολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, ο κ. Γιάννης Σιγάλας, δηλώνοντας πως όλα τα μικρόβια μπορούν να αποβούν μοιραία στο πλαίσιο των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων, με το συγκεκριμένο μάλιστα να είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα. Ωστόσο, όπως τονίζει ο κ. Σιγάλας, δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για την μονάδα νεογνών του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Προσωρινό απαγορευτικό σε νέες εισαγωγές νεογνών στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του νοσοκομείου Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης μετά το θάνατο τριών νεογνών που προσβλήθηκαν από το μικρόβιο κλεψιέλα, αποφάσισαν τελικά οι αρμόδιοι. Παρόλο που η κατάσταση είναι σταθερή και ελεγχόμενη και από τις μέχρι τώρα ενδείξεις δεν κινδυνεύει η ζωή των νεογνών που νοσηλεύονται, όπως τόνισε και ο διοικητής του ΕΚΕΠΗ, Παναγιώτης Ευσταθίου, αποφασίστηκε να μην γίνουν νέες εισαγωγές. Υπενθυμίζεται πως ακόμη 4 νεογνά που νοσηλεύονται στη μονάδα έχουν προσβληθεί από το παθογόνο μικροοργανισμό, ενώ τα παιδάκια που πέθαναν ήταν νεογνά που είχαν γεννηθεί προώρα με χαμηλό βάρος και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Όπως δήλωσε ο διευθυντής της νεογνολογικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Σιγάλας, όλα τα μικρόβια μπορούν να αποβούν μοιραία για τη ζωή ενός νεογνού. Το μικρόβιο αυτό κυρίως υπάρχει στα νοσοκομεία, αλλά έχω δει παιδί να γεννιέται και να έχει το μικρόβιο από τη μητέρα του, διότι υπάρχει παντού. Όπως γνωρίζετε και στις μονάδες εντατικής νοσηλείας ενηλίκων, ο κυριότερος κίνδυνος είναι οι λοιμώξεις, διότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πολύ κακή υγεία, είναι συνδεδεμένοι με αναπνευστήρες γιατί χρειάζεται να τους κρατήσουν στη ζωή, έχουν long lines, είναι σωληνάκια που τους βάζουμε στις φλέβες τους για να τα τρέφουμε, να τα μεγαλώνουμε και έχουν πολλές φορές και πολλαπλά άλλα προβλήματα υγείας σε όχι καλή κατάσταση με μειωμένη άμυνα. Οπότε ένα μικρόβιο πολύ πιο εύκολα προσβάλλει ένα μωρό μικρό και πολύ βαριάρρωστο από ότι ίσως ένα μωρό που είναι τελειόμηνο και σε καλή κατάσταση. Ο φόβος δεν αφορά εμάς, ξεκαθάρισε ο κύριος Σιγάλας, λέγοντας πως στόχος πρωτίστως είναι η αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών που αρκετές φορές κατά το παρελθόν έχουν αντιμετωπιστεί. Υπάρχει ο φόβος, αλλά όχι σε εμάς εδώ. Αυτό αφορά το νοσοκομείο που έγινε, που από ό,τι μπόρεσα να ενημερωθώ χτες, οφείλεται σε πολλαπλά άλλα αίτια, γιατί όλα τα μωράκια από ό,τι τουλάχιστον διάβασα, γιατί προσωπικά δεν γνωρίζω, είχαν πολύ σοβαρές επιπλοκές. Και πάντοτε παρουσιάζονται και σε μωρά που δεν έχουν προβλήματα. Σκεφτείτε δε να έχουν τα μωρά αυτά και άλλα προβλήματα σοβαρά υγείας, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγων. Κατά καιρούς βρίσκουμε κι εμείς αυτό το μικρόβιο εδώ πέρα και τις περισσότερες φορές η αντιμετώπιση είναι επιτυχής. Αλλά δεν είναι πάντοτε. Και ιδίως όταν τα μωρά είναι πάρα πολύ βαριά. Ο κ. Σιγάλας θέλησε να εφησυχάσει τους γονείς, λέγοντας πως οι γιατροί αντιμετωπίζουν οποιαδήποτε τέτοια κατάσταση έγκαιρα, χορηγώντας την ανάλογη αντιβίωση αν κριθεί απαραίτητο. Κατά καιρούς έχουμε κι εμείς περιστατικά τα οποία μπορεί να νοσήσουν από αυτό το μικρόβιο, αλλά ίσως όχι σε αυτόν τον αριθμό. Πάντοτε υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ένα από τις μεγαλύτερες φροντίδες μας είναι να περιορίσουμε την πιθανότητα τέτοιων νοσήσεων στο τμήμα μας, διότι να το αποκλείσουμε δεν γίνεται. Όπως γνωρίζετε, στις όλες τις εντατικές μονάδες και στους ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, όποιες φροντίδες και να παίρνει το προσωπικό, αυτό που έχουμε και αυτό που υπάρχει, δεν είναι δυνατόν να αποκλείσουμε, δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα τελείως στήρο περιβάλλον. Αλλά ευτυχώς δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο να έχουμε θανάτους, ότι συμβαίνουν στα πολύ μικρά μωρά, τα οποία, όπως σας είπα, πρέπει να έχουν και πολλά άλλα προβλήματα, συμβαίνουν.